Στη Βουλή τώρα συνεχίζεται η συζήτηση επί του προϋπολογισμού, χωρίς όμως να λείπουν οι εντάσεις. Έχουμε συνδεθεί με τη Βουλή. Εκεί είναι ο Στέφανος Σίσκος και θα μας πει περισσότερα. Στέφανα. Ναι, Ματίνα, σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η συζήτηση στη Βουλή για τον προϋπολογισμό. Τα αίματα, να σου πω, ότι άναψαν όταν ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, και άσκησε δρυμία κριτική για τα ελληνοτουρκικά στην κυβέρνηση. Επικαλούμενος μάλιστα συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, είπε στην ουσία πως η Νέα Δημοκρατία πούλησε την Κύπρο. Το λόγο τότε πήρε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Ζωή Ράπτη, που έκανε λόγο για απαράδεκτες δηλώσεις και ζήτησε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να ανακαλέσει. Στην κόντρα μπήκε και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, ενώ να σου πω ότι είχαμε αντιπαράθεση και για την οπαδική βία, αλλά και για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών μεταξύ Νίκης, Ελληνικής Λύσης και Νέας Αριστεράς, Ματίνα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέφανε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Δήλωση πρώτη. Για τα ελληνοτουρκικά φοβάμαι ότι κάτι δώσαμε. Είπε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Προχθές ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου ήταν βέβαιος και είπε ότι πουλήσαμε την Κύπρο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία πούλησε την Κύπρο. Για δεύτερη φορά, για τρίτη φορά, για τέταρτη φορά. Πόσες ακόμα προδοσίες αυτή η μεγαλόνισος θα υποστεί από τις κυβερνήσεις. Δεν μπορούν να ακούγονται στο Κοινοβούλιο τέτοιες τοποθετήσεις. Και μιλώ για την τοποθέτηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Βελόπουλου, ο οποίος ανερυθρίαστα είπε εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πουλήσει την Κύπρο. Κύριε Βελόπουλε, να το πάρετε πίσω. Είναι απαράδεκτες αυτές τις δηλώσεις ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας. Δεν δεχόμαστε κανένα να είναι τιμητής μιας πολιτικής η οποία ήταν όλα τα χρόνια υπέρ της υπεράσπισης όλων των δικαίων των Κυπρίων αδελφών μας σε όλα τα φόρα, σε όλο τον κόσμο και ενώπιον και του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και όλων των υπολείπων πεδίων στα οποία έχουμε υπερασπίσει δημόσια την Κύπρο. Κυρία Ράπτη, έχετε την ψευδαίσθηση ότι με μία δίλεπτη παρέμβασή σας μπορείτε να σώσετε τα εγκληματικά λάθη που κάνει η κυβέρνησή σας.